Κύριε Πρόεδρε των Δημάρχων και Δήμαρχε Αμαρουσίου, αγαπητέ φίλε Γιώργο Πατούλη, κύριοι εκπρόσωποι των διοργανωτών συλλόγων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής του φιλοξενούντος Δήμου Αμαρουσίου, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, κύριε Εισαγγελέα, πρώην Υπουργέ κύριε Ζαΐμη, στρατηγοί, πρόεδροι ενώσεων, καλαβριτινών ενώσεων και συλλόγων που είσαστε σήμερα εδώ, αλλά και πελοποννησιακών, αγαπητοί καλαβριτινοί συμπολίτες, συμπατριώτες, απόγονοι των θυμάτων του καλαβριτινού ολοκαυτώματος, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, παρά το ότι η εκδήλωση είναι εκδήλωση μνήμης, για έναν μοναδικό λόγο. Γιατί η Ένωση Καλαβριτινών Αθήνας, σε συνεργασία με την Ένωση Πελοποννησίων Αμαρουσίου και με την αμέριστη συνδρομή του Δημάρχου Αμαρουσίου, του Γιώργου του Πατούλη, διοργάνωσε εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, εδώ σε ένα μεγάλο δήμο της Αθήνας, της Αττικής, στο Δήμο Αμαρουσίου, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, μια εκδήλωση που πιστεύω ότι τέτοια λίγες θα έχουν γίνει, αγαπητέ πρόεδρε, εδώ στο Μαρούσι, γιατί οι Πελοποννήσιοι και οι Καλαβριτινοί έχουμε ένα πνεύμα ενότητας, ένα πνεύμα ομόνοιας, ένα πνεύμα αλληλεγγύης και συγκεντρωνόμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα όταν είναι εκδήλωση τιμής για ένα σημαντικό ολοκαύτωμα, για το σημαντικότερο και συγκλονιστικότερο ολοκαύτωμα της πατρίδας μας. Είμαι χαρούμενος όμως και για το λόγο ότι βρίσκομαι στο Δήμο του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, που με συνδέουν παλιές σχέσεις και φιλίες και με τον ίδιο, αλλά και με τους συνεργάτες του, τον κύριο Σταθούλη και τον γραμματέα του, τον Γιώργο τον Διδασκάλου, αλλά και τους άλλους αντιδημάρχους και δημοτικούς πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ως ένας κάτοικος για 10 χρόνια του Αμαρουσίου, αγαπητέ πρόεδρε, εδώ στον Παράδεισο, στην Τάσου Ισαάκ 4, γιατί η παρουσία μας εδώ και η ανοιχτή αγκαλιά του Δημάρχου Αμαρουσίου και του Προέδρου της ΚΕΔΕ δείχνει ένα χαρακτηριστικό. Δίνει το χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο Γιώργος Απατούλης, είναι πράγματι Δήμαρχος όλων των Δημάρχων, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις, χωρίς να κάνει διακρίσεις, αγκαλιάζει και στηρίζει τους Δημάρχους και έχει στηρίξει το Δήμο Καλαβρίτων σε πολλές περιπτώσεις και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε, για αυτή την στήριξη. Και οι Καλαβριτινοί όμως είμαστε πολλοί και οι Πελοποννήσιοι περισσότεροι. Θα στηρίξουμε τις δικές σου προσπάθειες, τη δική σου πρωτοβουλία, όπως την στηρίζω και εγώ και στην ΚΕΔΕ και όπου αλλού βρισκόμαστε, σε κοινές συναντήσεις, ακριβώς γιατί θέλουμε ένας άξιος άνθρωπος σαν εσάς να πάει ψηλότερα, δυνατότερα και γρηγορότερα. Να πω όμως ότι εδώ είμαστε με την πολύ μεγάλη παρουσία σας να τιμήσουμε το καλαβριτινό ολοκαύτωμα. Το συγκλονιστικότερο ολοκαύτωμα όχι μόνο της Ελλάδος αλλά της Ευρώπης. Πριν από 74 χρόνια στα Καλάβρητα εκτελέστηκε όλος ο ανδρικός πληθυσμός και πυρπολήθηκε ολόκληρη πόλη, δεν έμεινε τίποτα. Μόνο γυναίκες και μικρά παιδιά και λίγοι γέροι. Σήμερα έρχομαι από τα αντίστοιχα μικρότερα ολοκαυτώματα των χωριών μας. Της Κερπινής με 45 εκτελεστέντες, των Ρογών με 68 και του Μεγάλου Σπηλαίου που είχαμε σήμερα τις επαιτίους των, με 20 καλογέρους και λαϊκούς που γκρέμισαν από τον βράχο της Χισωτής. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη στα Καλάβρητα και σε άλλες βέβαια περιοχές της χώρας. Αλλά στα Καλάβρητα είναι αυτό που συγκλονίζει, γιατί είναι συνδυασμός εκτέλεσης, άνανδρης, άδικης, αμάχων, αθώων πολιτών με την πυρπόληση της πόλης. Δεν είναι τυχαίο και έτσι πρέπει ότι τα Καλάβρητα έχουν χαρακτηριστεί μαρτυρικός δήμος με τον νόμο 2130 ήδη του 1993 μόνο τα Καλάβρητα. Και είμαστε εμείς που εισαγάγαμε την έννοια της μαρτυρικότητας
στην Ελλάδα και στις άλλες πόλεις, και έτσι και άλλα ολοκαυτώματα το ίδιο συγκλονιστικά, όπως το Δίστομο, το Κομμένο, ο Χορτιάτης, ασφαλώς 90 έχουν, είναι μέχρι στιγμής που και αυτά συγκλονίζουν, αλλά τα Καλάβετα είναι το πιο αποτρόπαιο, το πιο συγκλονιστικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τι πρέπει να μας μένει όμως από αυτό το ολοκαύτωμα, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο εξαιρετικός ομιλητής, ο πατριώτης μας, ο οικονομολόγος και καθηγητής, ο Μίμης ο Χριστοδούλου, θα μας πει τις λεπτομέρειες στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα που έχει για τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Πρέπει να μας μένουν σήμερα, 74 χρόνια μετά, δύο πράγματα. 74 χρόνια μετά, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος και πατριώτης μας της Ένωσης Πελοποννησίων, ο Κώστας ο Παπαχριστόπουλος, δεν μπορούμε να διατηρούμε το τραύμα του πολέμου. Κλείνουμε το τραύμα του πολέμου. Κλείνουμε το τραύμα του πολέμου, αλλά δεν σβήνουμε τη μνήμη. 74 χρόνια μετά, πρέπει να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή, όπως λέω και όπως είναι το σύνθημα του Δήμου μας, το οποίο εγώ έχω εμπεδώσει, γιατί έτσι το πιστεύω, το ενστερνίζομαι και έτσι είναι, αν θέλουμε το ολοκαύτωμα να ζήσει για πολλά χρόνια και να διδάσκει και να εμπνέει. Διατηρούμε τη μνήμη ζωντανή, όχι μόνο σαν μια θρησκευτική εκδήλωση, ένα μνημόσυνο που κι αυτό είναι, γιατί εκτελέστηκαν άδικα και πρέπει να αναπαύονται οι ψυχές τους με το μνημόσυνο που γίνεται. Τη διατηρούμε τη μνήμη ζωντανή όμως ως ένα φάρο. Ως ένα φάρο που εμπνέει, που διδάσκει και καθοδηγεί. Ένα φάρο που μας δείχνει τι συνέβη τότε, που θα μας προβληματίσει. Που έτσι, ως φάρο, η μνήμη ως φάρος, κάνει και τους νέους ανθρώπους να έρχονται, να προσκυνούν το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων και τον τόπο της εκτέλεσης. Γιατί δείχνει δύο πράγματα, και με αυτά θα κλείσω, ότι τότε στα Καλάβρητα και στις άλλες περιοχές της χώρας, σε όλα τα ολοκαυτώματα, αλλά ιδιαίτερα στο Καλαβριτινό ολοκαύτωμα, ο τακτικός γερμανικός στρατός, ο κατακτητής, εκτέλεσε άνανδρα όλο τον κόσμο και τρυπόλησε την πόλη, όχι γιατί υπήρχε μόνο η αντιδικία του πολέμου ή άλλες δραστηριότητες. Έγινε τόσο βάναυσος, τόσο εκδικητικός, τόσο αιμοβόρος αυτός ο στρατός, κυρίως γιατί, και όλοι το γνωρίζουμε, είχαν οι άνθρωποι του, οι στρατιώτες του, οι στρατηγοί του, εμποτιστεί από μια ιδεολογία αποτρόπαιη, από μια ιδεολογία που αποτελειώνει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, από την ιδεολογία του ναζισμού και του φασισμού. Και αναρωτιόνται πολλοί τι ήταν αυτό που έκανε πολλές φορές και μορφωμένους Γερμανούς με πολιτισμό, με επιτυχία στα γράμματα, στις τέχνες, να γίνουν οι εκτελεστές, αυτοί οι τραγικοί εκτελεστές. Αγαπητοί Καλαβριτινοί συμπολίτες, Πελοποννήσιοι, αγαπητοί εκπρόσωποι πρόεδρέ μου, αυτό που τους έκανε είναι βέβαιον και έτσι έχει φανεί και μέσα από τα ιστορικά γεγονότα, είναι ο εμποτισμός με την αποτρόπαιη ιδεολογία του ναζισμού, αυτή την οποία πρέπει σήμερα κι εμείς να πετάμε, να αποδιώχνουμε, να καταδικάσουμε. Ιδιαίτερα σήμερα που εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη σηκώνει κεφάλι. Άρα λοιπόν ο φάρος της μνήμης είναι αυτός. Πρέπει παντού, σε όλες μας τις εκφράσεις, να καταδικάζουμε αυτές τις ιδεολογίες του ολοκληρωτισμού. 74 χρόνια μετά, ο ελληνικός λαός, η Καλαβριτινή, μέσα από τους πόνους των μανάδων, των ηρωίδων εκείνων μανάδων, αλλά και των νέων παιδιών που μεγάλωσαν και ήδη είναι 80 ετών και ελάχιστοι είναι στη ζωή για να ζουν αυτά τα γεγονότα ακόμα και να κάνουν το μνημόσυνο. Όλοι τα Καλάβρητα αναπτύχθηκαν, αναστήθηκαν και έγιναν μια σύγχρονη, όμορφη πόλη. Το ίδιο αντίστοιχα και ο γερμανικός λαός. Και βρισκόμαστε σε μια ενωμένη Ευρώπη, εταίροι, φίλοι, σύμμαχοι. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί και οι δυο λαοί, να δώσουμε την δυνατότητα στους νέους μας να καταδικάσουν αυτές τις ιδεολογίες, να καταδικάσουν την αιτία του κακού. Και μόνο έτσι τότε, καταδικάζοντας αυτό που έφερε εκείνο τον πόλεμο, συνολικά τον πόλεμο εκείνων στην Ευρώπη,
θα μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και για αυτούς. Μόνο τότε οι νέοι μας, όταν υπάρχει ειρήνη, όταν υπάρχουν δημοκρατικές, ελεύθερες ιδεολογίες όπως είμαστε εδώ στην Ελλάδα σήμερα, στην Ευρώπη, με την δύναμη της αυτοδιοίκησης, με τη δύναμη της δημοκρατίας μας, μόνο τότε μπορούμε να πάμε μπροστά και να προοδεύσουμε. Όλα τα άλλα δημιουργούν εμπόδια, δημιουργούν καταστάσεις που πρέπει να τις καταδικάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, που είναι φάρος που εμπνέει, διδάσκει και καθοδηγεί, δίνει αυτό το στίγμα. Το στίγμα της ειρήνης, το στίγμα της ελευθερίας, το στίγμα της δημοκρατίας. Τα Καλάβρητα έτσι έχουν γίνει μια πόλη ειρήνης, μια πόλη μαρτυρική. Δείχνει όμως και την καταδίκη του πολέμου. Ποτέ πια πόλεμος, γράφουμε επάνω στον τόπο της εκτέλεσης. Ειρήνη, φιλία και συναδέλφωση των λαών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, χωρίς να ξεχνούμε βέβαια την ιστορική μνήμη, χωρίς να ξεχνούμε αυτό που συνέβη και χωρίς να παρετούμεθα από τις δίκαιες απαιτήσεις μας που υπάρχουν ακόμα, και οι μαρτυρικοί δήμοι και τα Καλάβρητα τις διεκδικούν και αγωνίζονται μέσα στα πλαίσια τα δημοκρατικά, μέσα στα πλαίσια του διαλόγου, να τις φέρουν εις πέρας. Και μιλώ για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επαναρθώσεων, και γνωρίζει ο πρόεδρος μας και δήμαρχος Αμαρουσίου τις προσπάθειες και τις συζητήσεις που γίνονται και στην Ελληνογερμανική Συνέλευση, σε αυτό το δίκτυο δήμων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα και τη Γερμανία, που έχει τεθεί αυτό το θέμα. Και ήδη, όπως ξέρετε, πρόεδροι, δήμαρχοι Γερμανοί είναι υπέρ αυτού του αιτήματος και πιέζουν, δημιουργούν μια ομάδα, ένα λόμπι εντός εισαγωγικών υποστήριξης του θέματός μας. Αυτό κάνουμε με τον πρόεδρο κύριο Πατούλη, αλλά και ο δήμαρχος, σε αυτές τις πρωτοβουλίες και σε αυτές τις κινήσεις. Τελειώνω λοιπόν εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στους δύο προέδρους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον φιλοξενούντα δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, αλλά και σε όλους εσάς που γεμίσατε σήμερα αυτή την μεγάλη κατάμεστη αίθουσα, τους Καλαβριτινούς και τους Πελοποννήσιους. Να ξέρετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος τιμής σε ένα συγκλονιστικό ολοκαύτωμα της πατρίδας μας, το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, και όλοι σας είστε προσκεκλημένοι του Δήμου, προσκεκλημένοι των Καλαβρίτων συνολικά, να επισκεφτείτε εκεί τον τόπο του μαρτυρίου, τον τόπο της εκτέλεσης, τον τόπο της θυσίας. Σας ευχαριστώ και πάλι και συγχαρητήρια. Επιτρέψτε όμως, αγαπητέ πρόεδρε, που είναι η σειρά, και αγαπητό προεδρείο, επειδή ήρθα από τα Καλάβρητα, έφερα ένα συμβολικό λεύκομα να δώσω στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμαρουσίου, που είναι το λεύκομα της μνήμης, το λεύκομα του ολοκαυτώματος. Δείχνει μέσα την πόλη των Καλαβρίτων πριν από την καταστροφή, που ήταν μια ανθούσα πόλη, μια πόλη κέντρο διοικητικό, πολιτικό, εμπορικό, και μετά την καταστροφή που είναι χαλάσματα, και αυτά εκτίθενται στο σημαντικό Δημοτικό Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος που έχουμε και είναι νομικό πρόσωπο του Δήμου μας και το στηρίζουμε. Από το ολοκαύτωμα, όπως εδώ συγκεντρωθήκαμε όλοι, έχουν εμπνευστεί εκτός από ποιητές, εξαίρετοι και ονομαστοί διάσημοι ζωγράφοι χαράκτες, όπως ο Τάσιος, ο χαράκτης Τάσιος, ο Βασιλείου, ο Βελισσαρίδης. Ένα απόσταγμα αυτών των χαρακτικών, βλέπετε τι εξαίρετα χαρακτικά για το Καλαβριτινό ολοκαύτωμα, θα έχουμε τυπώσει σε αυτό το ωραίο μικρό λεύκομα, που και αυτό σας το δίνουμε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Καλαβρίτων.